Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Κανένα επίδομα δεν καταργείται, το ξαναλέω. Κανένα επίδομα δεν καταργείται. Και δεν φταίνω, δεν θέλω να φτάνω στον άχαρο ρόλο. Κάθε φορά που πληρώνεται ένα επίδομα, να θυμίζω στην αντιπολίτευση τι είναι αυτό το οποίο έλεγε και πώς απειλούσε ότι εμείς αυτούμε και θα καταργήσουμε τα επιδόματα. Και προφανώς και για το ζήτημα των αναπηρικών επιδομάτων, εμείς θέλουμε μια συγκροτημένη προσέγγιση στο ζήτημα των ατόμων με αναπηρία. Εξού και το ζήτημα αυτό το έχω αναλάβει προσωπικά εγώ, διότι έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, διυπουργικό χαρακτήρα και σε συνεννόηση και με την ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και με τους επιμέρους φορείς του αναπηρικού κινήματος, θα παρουσιάσουμε τολμηρές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά κάθε κατηγορία αναπηρίας έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Θα σας πω μια ενδιαφέρουσα ιστορία γι' αυτό. Βρέθηκα την Παρασκευή, ήταν πολύ συγκινητικό για εμένα, στην προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Τυφλών. Πέραν του ότι εκφράζω για άλλη μια φορά δημόσια τον ατέλειωτο θαυμασμό μου για την ψυχική δύναμη των ανθρώπων αυτών που βρίσκουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν αυτή τη μεγάλη δυσκολία και να κάνουν αυτό που αγαπάνε, μου επισήμαναν ότι δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει σε τυφλούς καθηγητές να υπηρετούν στον τόπο τους. Και τους στέλνουμε στην Ικαρία και σε κάποια νησιά του Αιγαίου. Πόσοι είναι οι τυφλοί δάσκαλοι? Να είναι 10, να είναι 15, δεν είναι παραπάνω. Το αναφέρω σε ένα μικρό παράδειγμα, ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι οριζόντιο. Κάθε κατηγορία έχει τα δικά της ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευαισθησία ξεχωριστά. Ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο έχω αναλάβει και τολμώ να πω και μια βαθιά προσωπική υποχρέωση την οποία έχω απέναντι στη μητέρα μου, η οποία ήταν η πρώτη, η οποία έβαλε στο δημόσιο διάλογο τα θέματα της αναπηρίας, μιλώντας με θάρρος για το δικό της πρόβλημα. Και κάναμε τότε κάποια πρώτα βήματα, καταρχάς για να σπάσουμε τα στερεότυπα, τα οποία δυστυχώς και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν, για το πώς αντιμετωπίζουμε τα άτομα με αναπηρία. Στο ζήτημα των εργασιακών μίλησα πολύ συγκεκριμένα χθες και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα. Εξάλλου, στο νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί το Διυπουργικό εντός της εβδομάδας, θα υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα εργασιακά και τις θέτουμε σε δημόσιο διάλογο και είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε την οποιαδήποτε τεκμηριωμένη κριτική. Θα πω όμως το εξής. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, την πλήρη απασχόληση και να βρεθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε συμπεριφορά εργοδοτικής ασυδοσίας απέναντι στους εργαζομένους. Και μίλησα με πολύ ειλικρίνεια για το τι γίνεται σήμερα στην αγορά εργασίας. Και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει και να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Πόσοι κρύβονται, εργοδότες κρύβονται πίσω από τη μερική απασχόληση και τελικά απασχολούν το προσωπικό τους μόνιμα. Με αποτέλεσμα να διακινούνται μαύρα χρήματα και οι εργαζόμενοι να μην καλύπτονται για τις εργοδοτικές τους εισφορές για το υπόλοιπο κομμάτι της εργασίας τους. Μπορεί ενδεχομένως για κάποιο νέο παιδί αυτό να ακούγεται και καλό, με την έννοια ότι θα πάρει κάποια λεφτά στο χέρι, αλλά στην ουσία πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται και είναι μια έκφραση εργοδοτικής ασυδοσίας. Γι' αυτό και είπαμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε την προσάυξηση η οποία δίνεται ως υπεροριακή εργασία για τη μερική απασχόληση, ακριβώς για να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο να μεταπέσει αυτή η απασχόληση, που στην πραγματικότητα είναι πλήρους απασχόλησης, και να εμφανίζεται ως πλήρης απασχόληση. Τώρα το ζήτημα των μεικτών και των καθαρών το χρησιμοποίησα ως παράδειγμα για να δείξω πόσο σημαντικές είναι οι εργοδοτικές εισφορές, πόσο υψηλές είναι στη χώρα μας και πόσο σημαντικό είναι να αρχίσουν να μειώνονται. Και δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στους φόρους, αλλά και ο φόρος στην εργασία, και αυτό είναι εξίσου σημαντικός. Γι' αυτό και επιμένω στην δέσμευσή μας ότι θα αρχίσουμε να μειώνουμε από 1η Ιουλίου του 20 τις εργοδοτικές εισφορές, με σκοπό να τις μειώσουμε κατά 5 μονάδες μέχρι το 23, είναι με πάρα πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή η οποία γίνεται στην αγορά εργασίας. Για το ζήτημα των επιχειρησιακών, των κλαδικών συμβάσεων, ήμουν πάλι πολύ ξεκάθαρος. Εξαιρέσεις, opt-outs όπως τα λένε στην εργατολόγηση, μπορεί να δεχτώ μόνο στην περίπτωση που μια επιχείρηση αντιμετωπίζει πιστοποιημένα το φάσμα της χρεοκοπίας. Μόνο τότε μπορεί να δεχτεί κανείς ότι όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη για να μπορέσει να σωθεί
η επιχείρηση. Εμείς πιστεύουμε στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και μακάρι να φτάσουμε στο σημείο εκείνο οριμότητας από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να μην χρειάζεται καμία παρέμβαση του κράτους στα ζητήματα αυτά.